Υπήρχε πιθανότητα ποτέ να χάσω εγώ τα ελληνικά νησιά? Σε καμία περίπτωση. Σε συνδυασμό με τη μουσική, τι να λέμε. Καλώς ήρθατε λοιπόν σε ένα ακόμη 40 stop και το σημερινό μας top αφορά βέβαια τα ελληνικά νησιά και συγκεκριμένα τα βίντεο κλιπ που γυρίστηκαν σε αυτά. Να ξεκινήσω. Ναι! Λοιπόν, ξεκινάμε λοιπόν με το τραγούδι που βρίσκεται στο νούμερο 5, όπου τι βλέπουμε στο βίντεο κλιπ? Τη χαρακτηριστική εικόνα ενός Έλληνα που γνωρίζει μια τουρίστρια σε ένα ελληνικό νησί και αναλαμβάνει φυσικά να τιμήσει στις ελληνικές διακοπές. Αυτό το θέμα, προσέξτε, έγινε και η βάση για να εμπνευστεί ο Φίβος και να γράψει τους στίχους και τη μουσική του επίσημου εθνικού soundtrack του ελληνικού καλοκαιριού για το 2006 όλα αυτά. Λοιπόν, στο ρόλο τώρα του Greek Lover. Είναι χασάπικο που δεν το ήξερε. Πώς είπε, δεν άκουσα. Μήπως είναι χασάπικο, λέω, που δεν το ήξερε. Χασάπικο δεν ξέρω. Τι να σου πω, μπορεί να είναι και ρούμπα, που επίσης να μην ήξερε. Ποιος λοιπόν είναι ο Greek Lover? Ποιος? Ψάχης. Κάτι μου λέει. Ποιος? Greek Lover. Ακούω, να το πω. Ναι. Όσο ζω, μα ζω. Ναι. Ο Γιώργος Μαζωνάκης. Summer in Greece. Πρώτου παντού για σένα δεν σε έχουν ξαναδεί. Μάλλον θα είναι η πρώτη φορά σου στο νησί. Ρωτάω το όνομά σου και μου χαμογελάς. Στη γλώσσα τη δικιά σου εσύ μου απαντάς. I like your country very much. I like the way people touch. Καλά, αυτό το κομμάτι, το τι γινόταν όταν έμπαινε στα κλαμπ και στα beach bar. Και ακόμα το παίζουνε. Η Βικτώρια Χαλκίτη είναι αυτή. Βεβαίως. Γινότανε χαμός. Φοβερή και η Βικτώρια. Βέβαια, να σας πω την αλήθεια, ξέχασα να σας αναφέρω ότι είναι στη Μύκονο. Ίσως γιατί προσπαθώ να ξεχάσω τις τιμές και το πόσο έχουν ανέβει τα τελευταία χρόνια στη Μύκονο. Γιατί δεν θα το ζήσουμε αυτό που βλέπουμε εμείς εκεί. Όχι στη Μύκονο. Δεν πειράζει και αλλού, παιδιά, δεν πειράζει. Μία θέση πιο ψηλά και εκεί θα συναντήσουμε ένα κορίτσι που να σας δώσω και ένα spoiler, μήπως σας βοηθήσω να καταλάβετε σε ποια αναφέρομαι. Συνεργάστηκε στο παρελθόν με τον Γιώργο Μαζωνάκη και με πολύ μεγάλη επιτυχία. Το βίντεο κλιπ γυρίστηκε στις Πέτσες και μέχρι σήμερα έχει κάνει σχεδόν 52 εκατομμύρια θεάσεις στο YouTube. Μιλάμε τώρα για τεράστια επιτυχία που ακούγεται μέχρι και σήμερα. Στο νούμερο 4 λοιπόν είναι η Μαλού, τους είπες πώς. Άντε! Πόσο όμορφη αυτή η Αλήθεια, απόψε είναι η βραδιά σου. Αλήθεια, απόψε κάνε με δικιά σου. Που έλεγε και η Δήμητρα Παπαδόπουλου σε παράδειγμα. Έτσι το συνέδεσα εγώ τώρα αυτό. Και τι ωραίες εικόνες και πόσο ανεβάζουν ένα τραγούδι όταν είναι γυρισμένα αυτά τα βιντεοκλίπ σε νησί. Ωραίο, πολύ ωραίο. Τότε ναι, υπήρχαν και χρήματα. Τότε. Τι μου θύμισε τώρα. Με πιάνει μελαγχολία, αλλά καλύτερα να μελαγχολήσουμε παρασκευιάτικα. Δεν υπάρχει λόγο. Ώρα για ένα ταξίδι τώρα πίσω στον χρόνο και συγκεκριμένα στο 1991. Μπορεί ο τραγουδιστής μας λοιπόν να ψάχνει την καλή του μες στη σίδρα στα στενά, ενώ παράλληλα να ρωτάει για αυτή και στις Πέτσες. Λίγο περίεργο. Ωστόσο το βίντεο να σας πω ότι έχει γυριστεί στην Κρήτη και στα Χανιά. Α, να μην ξεχάσω βέβαια να σας πω ότι έχει και συμπροταγωνιστεί βεβαίως. Και νομίζω αυτό ήταν και το στοιχείο που το έκανε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά βίντεο των 90's. Στο νούμερο 3, ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Πουφ. Αρκουδάκια, με τα λαγουδάκια, με τα τέτοια, ο Μιχάλης Ρακιτζής, Ήταν ο Πουφ, τα αρκουδάκια της καλής του. Παιδιά, πόση επιτυχία και αυτό το τραγούδι. Δηλαδή, όσοι το θυμάστε, όσοι το έχετε ζήσει, εντάξει. Τι να λέμε τώρα, επικά να έρθει. Το 90's στα κλίπ είναι σοκαριστικό, έτσι. Πώς έχει αλλάξει η εικόνα, πού έχουμε φτάσει ως εδώ και πώς ήταν παλιά τα κλίπ. Τελείως άλλη εικόνα. Και τώρα με ένα κινητό έχουμε... Ναι, ναι, ναι. Τώρα πια ναι, όντως θα γυρίζουμε. Αυτά να βλέπουν οι νέοι καλλιτέχνες που λέγαμε προχθές για τα βίντεο κλίπ και αυτά τα οποία δείχνουν στα βίντεο κλίπ τους και αποτελούν παραδείγματα για τα νέα παιδιά, γιατί εδώ βλέπουμε ωραίες στιγμές και πιο αθώς ρομαντικές στιγμές. Ήταν μια αθώα εποχή, ρομαντική, κάποτε. Πώς αλλάξαν οι εποχές, κάποτε βλέπαμε τον Πουφ, τώρα βλέπουμε όπλα. Τώρα βλέπεις τον Πάφα Πούφα. Τέλος πάντων, λοιπόν,
Πάμε μια θέση πιο ψηλά και το τραγούδι που βρίσκεται σήμερα στη δεύτερη θέση έχει γυριστεί σε ένα από τα αγαπημένα μου ελληνικά νησιά που έχει ξεχωρίσει για τις φανταστικές του παραλίες. Εκεί έχουν γυριστεί και ξένα βίντεο κλιπ, να σας πω. Θα σας πατάω βελάκια, κανονίστε. Αλλά βρέθηκε και στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος, μιας και εκεί έγινε πέρυσι η φωτογράφηση για την καλοκαιρινή καμπάνια ενός πασίγνωστου γαλλικού οίκου μόδας. Μιλώ! Για να μην σας αποσυντονίζω, λοιπόν. Μ' αρέσει που τα πιάνετε όλα αμέσως. Λοιπόν, ας επιστρέψουμε στο θέμα μας και στη τραγουδίστρια που το ερμηνεύει, μιας και όπως δήλωσε σε συνέντευξή της, ο κόσμος έμαθε τη Μήλο μέσα από αυτό το τραγούδι. Ναι. Πάει κάπου το μυαλό σας. Δέσποινα Βαντή. Ποιο τραγούδι? Έλα να με πάρεις φως μου. Πάμε να το δούμε, φως μου. Τραγουδάρα. Έτσι μας βοήθησε να μάθουμε και να αγαπήσουμε κι εμείς το νησί αυτό το υπέροχο. Δεν λοιπόν. Υπάρχει, ναι. Παιδιά. Ναι. Φτάσαμε στο νούμερο ένα. Στην κορυφή δεν έχω να σας πω πολλά πράγματα. Είμαι πολύ περίεργη. Μόνο δύο. Τι. Το ένα είναι ότι έχει γυριστεί στη Σαντορίνη. Ναι. Ναι. Και το άλλο... Ναι. Είστε έτοιμοι! Σάκης Ρουβάς! Σάκης Ρουβάς και Shake It! Δώστε τα όλα τώρα! Σε παρακαλώ, Μπέτη. Άκου τι είπε η Αντωνά. Τι θέλει, λέει, μια γυναίκα για να είναι ευτυχισμένη. Τι θέλει, ξέρετε. Το Σάκη Ρουβά. Θέλει, λοιπόν, η ηλιοβασίλεμα στη Σαντορίνη και το Σάκη μέσα στην πισίνα. Μα αυτό το σώμα, αλλά να κουνιέται και έτσι. Να κουνιέται και εσύ να βλέπεις. Άρη, μην γυρίσεις. Κάτσε εκεί που κάτσε. Υπάρχει μια γυναίκα που τα έχει αυτά και είναι η Κάτια Ζιγούλη. Δεν θέλω να σας πληγώσω, απλά να σας το θυμίσω ήθελα. Και επίσης θα ήθελα και κάτι ακόμα. Γιατί με το που έπεσε το τραγούδι του Σάκη, ο κόσμος μάλλον δεν το άκουσε, αλλά υπήρξαν πάρα πολλές τσίριδες. Παρακαλώ, μια τσίριδα αυτή τη στιγμή για μένα και για το Σάκη. Όχι, δεν γίνεται. Θα πάθει τέτοια την πάρτι. Την έχω έτοιμη πάντα. Ένα, δύο, τρία. Σάκη!